Τα Σκόπια θα επεκτείνουν το σειρμάτινο φράχτη που έχουν αναγείρει στα σύνορα με την Ελλάδα, ανέφεραν στην εφημερίδα Den Vic των Σκοπίων στρατιωτικές και αστυνομικές πηγές της χώρας. Ο στρατός των Σκοπίων ξεκίνησε από το πρωί του Σαββάτου την τοποθέτηση ενός σειρμάτινου φράχτη στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ιδωμένης και Γευγελής, με σκοπό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας, τη δημιουργία ενός βασικού σημείου από το οποίο θα γίνεται η διέλευση προσφύγων. Το μήκος του φράχτη που τοποθέτησε ο στρατός της χώρας τις προηγούμενες 2 ημέρες επεκτείνεται σε 4 χιλιόμετρα περίπου. Ωστόσο, όπως ανέφεραν στην εφημερίδα καλά πληροφορημένες πηγές, πρόκειται απλώς για την πρώτη φάση της εγκατάστασης του φράχτη, καθώς τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι εργασίες για την επέκτασή του και το μήκος του θα φτάσει τα 40 χιλιόμετρα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της προσβάσιμης οριογραμμής μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας. Πάντως, οι αρχές των Σκοπίων μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιήσει οτιδήποτε σχετικό για το μήκος του φράχτη, ούτε εάν αυτός θα επεκταθεί. Τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Σκοπίων πάντως επικροτούν την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας τους για την τοποθέτηση φράχτη στα σύνορα με την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η προστασία των συνόρων της χώρας και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση των αρχών των Σκοπίων. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης δε επιδίδονται σε επικριτικές αναφορές για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών από την μεριά της Ελλάδας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Βεσέρ σημειώνει ότι η απόφαση της κυβέρνησης των Σκοπίων για την ανέγερση του φράχτη κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι ελληνικές αρχές, παρά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Βαλκανικού Διαδρόμου, σκοπίμως μετέφεραν στα σύνορα με τα Σκόπια περίπου 2.000 οικονομικούς μετανάστες, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει τα σύνορα. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι επί 10 ημέρες οι πρόσφυγες έχουν μπλοκάρει τη σιδηροδρομική γραμμή προς τα Σκόπια και σε αυτό το διάστημα οι ελληνικές αρχές δεν προσπάθησαν ούτε μία φορά να τους απομακρύνουν ή να τους μετακινήσουν.